Μας ακούει ο κύριος Αλεξιάδης. Μάλλον λαμβάνει email. Μας έχουν βάλει στην αναμονή μάλλον. Ακούω φωνές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει... Κάτι μήπως μάθουμε καμιά πληροφορία χρήσιμη. Θα το ξεκινήσουμε λίγο εδώ να ρωτήσω κάτι και να το ξεκινήσω Νίκο και Άκη. Τι είναι αυτά τα ειδοποιητήρια σε 50.000 λέει οφειλέτες για οφειλές από 30 έως 500 ευρώ που κάνει την είδηση και κάνει τη γύρα από το πρωί. Να δώσουμε μία κάρτα που έχουμε για να έχουμε και μία αίσθηση ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, η εφορία, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έστειλε ειδοποιητήρια και στέλνει ειδοποιητήρια σε περίπου 50.000 οφειλέτες μικρών ποσών. Ναι. Είναι οφειλές από 30 έως 500 ευρώ που είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου του 2015, οι οποίες παρουσιάζουν μια καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες. Ουσιαστικά τους ενημερώνει ότι υπάρχει αυτή η καταγεγραμμένη οφειλή και τους προτρέπει να μπουν στη διαδικασία είτε να τα εξοφλήσουν αυτά τα ποσά ή να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και να τακτοποιήσουν αυτή την οφειλή. Ναι. Το επόμενο βήμα της εφορίας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να προχωρήσει στην εφαρμογή του νόμου που δίνει το δικαίωμα στο δημόσιο να κάνει κατασχέσεις μισθών. Ναι. Εντάξει, περίμενε τώρα μισό λεπτό, Νίκο μου, αφού μας έδωσε τα στοιχεία και αφού αποκαταστήσαμε τη σύνδεση με τον Υπουργό. Σε αυτά τα ειδοποιητήρια και τα email υπάρχει απειλή για κατασχέσεις, γιατί μου φαίνεται είναι μόνο ενημερωτικά. Ενημερωτικά είναι, ενημερωτικά. Είναι ενημερωτικά. Στα πρώτα ραβασάκια. Δεν απειλούμε κατασχέσεις για τα 30. Τα επόμενα βήματα δεν ξέρουμε ποια είναι. Το επόμενο βήμα που προβλέπουν λοιπόν, όμως. Να ρωτήσουμε και τον Υπουργό αν έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Κύριε Αλεξιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, όσο προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τη γραμμή και να σας έχουμε κοντά μας, βάλαμε ένα θέμα από τα πολλά που θα θέλαμε να συζητήσουμε. Αυτά τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια της εφορίας για τους οφειλέτες αυτούς, που κάποιος θα τους έλεγε, κύριε Αλεξιάδη μου, ότι ξεκινάτε από τα μικρά ψάρια. 30 με 500 ευρώ οφειλές. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Έχουμε κάνει σαφέστατα από την πρώτη στιγμή τις προσπάθειες που κάνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών ότι ο στόχος μας δεν είναι τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα και τα χρέη. Είναι τα μεγάλα και τα πολύ μεγάλα. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε ακόμα και κάποια μικρά χρέη έξω από την προσπάθεια να τα εισπράξουμε. Διότι αν αφήσεις κάποια χρέη μικρά έξω από αυτή την προσπάθεια, κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και θα έχουν προβλήματα. Και αυτό που κάναμε με αυτή την επιστολή που στάλθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή, αυτό που έγινε είναι να γίνει μια πρόσκληση που λέει στο φορολογούμενο, μπες στο τάξης να δεις αν έχεις χρέη. Και αν τα έχεις πληρώσει, αγνόησε αυτό το μήνυμα. Νομίζω ότι ποιος λογικός άνθρωπος θα διαφωνήσει σε όλο αυτό. Ναι. Όχι, απλώς θα αναρωτηθεί κάποιος αν από εκεί ξεκινάει έτσι όλο αυτό το σαφάρι των οφειλών. Έτσι, δεν από ξεκινήσαμε, που... με συγχωρείτε, δεν ξεκινήσαμε από αυτό και επιτρέψτε μου στο τέλος να πω και μια παρατήρηση σε σχέση με τα θέματα της ενημέρωσης που δεν αφορά βέβαια την ΕΡΤ ή εσάς. Δεν ξεκινήσαμε από αυτό. Εδώ και πολλούς μήνες έχουμε ξεκινήσει από τα μεγάλα χρέη και η πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών, δηλαδή το πόσο αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη κάθε μήνα, δείχνει ότι στοχεύουμε στους μεγαλοφιλέτες. Πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει μια προσπάθεια για αντιπολιτευτικούς κυρίως λόγους και το ξαναλέω, δεν αφορά το σύνολο των ΜΜΕ, ούτε αφορά την ΕΡΤ και εσάς. Υπάρχει μια προσπάθεια να διοκωθούν κάποια πράγματα για συγκεκριμένους πολιτικούς και αντιπολιτικούς. Τι έχει φέρει λόγους λοιπόν στα ταμεία, κύριε Αλεξιάδη, αφού το πάτε λεπτό, στα. Επιτρέψτε μου να πω αυτό μόνο. Αυτό όμως δεν υπηρετεί την ενημέρωση και τελικά τη δημοκρατία. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Το προηγούμενο διάστημα είδα την πρωτοσέλιδα χαράτσια σοκ σε ανέργους φοιτητές και νοικοκυρές για τα τεκμήρια και διάφορα τέτοια. Είχαμε δελτία τύπου, πολιτικές αναφορές κτλ. Ήρθαν τα στοιχεία και είδαμε ότι όλο αυτό αφορά το 0,16% από τα 6 εκατομμύρια δηλώσεις που παίρνουμε, δηλαδή 9.700 περιπτώσεις. Και έναν φορολογούμενο να αφορά και να αδικείται, πρέπει να ασχοληθούμε. Άλλο όμως αυτή η διόγκωση, άλλο αυτό που ακούμε και άλλο η πραγματικότητα. Και το δεύτερο νούμερο, και δεν θα σας πω άλλο. Ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες για αυτό το πολυνομοσχέδιο, για τις χιλιάδες σελίδες, για το πώς θα το διαβάσουν κτλ. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, 141 σελίδες είναι. Άρα παράκληση σε όλους να ενημερώνουμε σωστά τους πολίτες. Να επανέλθουμε να είμαστε στη συγκεκριμένοι μας. Επί παραδείγματος. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Παραδείγματα συγκεκριμένα σας είπα, δεν μίλησα γενικά. Βεβαίως. Και εγώ σε συγκεκριμένο παράδειγμα θα σας ρωτήσω για την κριτική που ασκείται για καθυστέρηση με τους μεγαλοφιλέτες.
τη δημοσιοποίηση ονομάτων και την ανάδειξη αποτελεσμάτων που παίρνει χρονικές παρατάσεις ήταν και παραμένει μνημονιακή υποχρέωση σαν πρακτική. Σε αυτό υπάρχει κριτική για καθυστέρηση. Ήταν, μου φαίνεται, το Φεβρουάριο-Μάρτιο, μετά πήγε Μάιο, τώρα φτάσαμε Ιούνιο. Ένα πρακτικό παράδειγμα. Για να μπούμε μετά, και ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα, που είναι η σπραξιμότητα του ΦΠΑ, που είναι και στην επικαιρότητα λόγω των αλλαγών. Ελάτε, Υπουργέ. Αν θέλετε, απαντήστε πρώτα για την καθυστέρηση. Να πω πρώτα για την καθυστέρηση που λέτε. Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Ναι. Πρέπει να γίνει μια σωστή επεξεργασία των καταλόγων που έχουμε των μεγαλοφιλετών, δηλαδή για αυτούς που χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ, και πρέπει να γίνει μια προσεκτική επεξεργασία αυτών των καταλόγων, για να μην δημοσιοποιήσουμε στοιχεία έστω και ενός φορολογούμενου και τον αδικήσουμε. Αυτό δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, είναι κάτι όμως που ολοκληρώνεται. Από μένα έχει βγει η σχετική απόφαση, είναι μια αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την οποία συνεργαζόμαστε, και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει λοιπόν εκεί καθυστέρηση, υπάρχει προσπάθεια για να μην αδικήσουμε κάτι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της εισπραξιμότητας... Όταν λέτε το αμέσως προσοχές διάστημα, θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση. Δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι 10 ημέρες ή 15 ή 20, αλλά πιστεύω ότι έχει πλέον φτάσει ο καιρός και μέσα σε επόμενο διάστημα αυτό θα βγει. Αλλά συγκεκριμένο να σας πω δεν μπορώ, γιατί μερικές φορές έχω πληρώσει και την ειλικρίνειά μου από κάποια πράγματα που έχω πει και μετά μου ασκούν κριτική για αυτά που έχω πει, γι' αυτό καλύτερα να μείνουμε σε αυτό. Σε ό,τι αφορά το θέμα της εισπραξιμότητας, βεβαίως και έχουμε πρόβλημα στην εισπραξιμότητα και του ΦΠΑ και των άλλων φορολογιών. Πρέπει όμως να δείτε το τι καταφέραμε και κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είχαμε την ευθύνη στο Υπουργείο Οικονομικών. Η εισπραξιμότητα έχει μεγαλώσει και σε μια περίοδο που είχαμε τα capital controls, είχαμε τα προβλήματα της ύφεσης στην αγορά, είχαμε το προβλήμα μείωσης των εισοδημάτων και μια σειρά άλλα προβλήματα, καταφέραμε και κλείσαμε ικανοποιητικά το 2015 και πάνε καλά και τα έσοδα του 2016. Κύριε Υπουργέ, ένα μέτρο για να παταχθεί η φοροδιαφυγή, όπως λέτε, και να αυξηθούν τα έσοδα από το ΦΠΑ, είναι η χρήση του πλαστικού χρήματος. Πότε θα φέρετε το νομοσχέδιο που θα συνδέσει τη χρήση του πλαστικού χρήματος με το αφορολόγητο και τι θα προβλέπει? Όπως έχει υποθεί και από άλλους υπουργούς, και το θέμα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και το θέμα του νομοσχεδίου για το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και το θέμα του νομοσχεδίου για την εθελοντική γνωστοποίηση είναι έτοιμα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τους θεσμούς, είμαστε στις τελευταίες λεπτομέρειες και το επόμενο χρονικό διάστημα θα οδηγηθούν στη Βουλή αυτά τα πράγματα για να ψηφιστούν. Από την 1η Ιουλίου θα είναι, ισχύει ότι θα είναι υποχρεωτική και η χρήση πλαστικού χρήματος για το χτίσιμο του αφορολόγητου? Νομίζω ότι αν η διάταξη ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο είναι κάτι ρεαλιστικό. Τώρα δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν θα είναι 1 Ιουλίου ή κάποια άλλη ημερομηνία, αλλά από ένα διάστημα και μετά το κτίσιμο του αφορολόγητου θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη χρήση πλαστικού χρήματος και να εξυπηρετηθούν και οι πολίτες και να μπορεί το δημόσιο να κάνει καλύτερες ελεγκτικές επαληθεύσεις. Έχει προσδιοριστεί σε τι ποσοστό θα πρέπει να καλύπτεται? Ένα σημαντικό ερώτημα. Ένα σημαντικό ζήτημα εκτός από το αφορολόγητο, που είναι εξίσου σημαντικό, είναι και το φορολογητέο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη αγωνία, επειδή περιγράψατε μια θετική εικόνα για την εισπραξιμότητα. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση, ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, η αύξηση κάποιων βαρών, η αύξηση του ΦΠΑ δεν θα βοηθήσει την εισπραξιμότητα. Αποδεικνύεται και σε σχέση με την πορεία των εσόδων όταν κάθε φορά αυξανόταν οι συντελεστές του ΦΠΑ, και ότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα αυξάνονται οι επιβαρύνσεις και θα μειώνονται τα έσοδα. Παράλληλα με το γεγονός ότι δεν έχουμε και μια σαφή εικόνα από όλα αυτά που συζητάμε περί πολιτικού χρήματος, περί ληστών με γιώτα, τι έχει αποφέρει στα δημόσια ταμεία. Θα συμφωνήσω μαζί σας στα προβλήματα που δημιουργεί στην εισπραξιμότητα η αύξηση της φορολογίας. Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές. Αλλά εδώ πάμε στη μεγάλη κουβέντα που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει, και εγώ είμαι διατεθειμένος να έρθω και να καθίσω με τις ώρες στην φιλόξενη ΕΡΤ και να έρθουν και από άλλα κόμματα και να συζητήσουμε. Κάντε το όμως. Βεβαίως και θα το κάνουμε. Να έρθουν και εκπρόσωποι από τα άλλα κόμματα και να συζητήσουμε στο εξής. Αυτά τα φορολογικά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, κάποιοι τα κατακρίνουν και τα καταγγέλνουν ότι είναι τα χειρότερα και ότι είναι τα πιο αναποτελεσματικά και όλα αυτά που ακούμε τα ωραία. Ωραία, τα ακούμε όλα αυτά. Και τι έπρεπε να γίνει? Πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να καταθέσει την εναλλακτική πολιτική λύση. Διότι αν πρέπει να καταγγείλουμε τον Αλεξιάδη επειδή ψηφίσαν 221 βουλευτές τον Αύγουστο, να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά και ερχόμαστε τώρα και το υλοποιούμε,
Αν αυτή είναι η καταγγελία, ναι, σε αυτό να με καταγγείλουν, γιατί εδώ μιλάμε για πολιτική ανευθυνότητα. Πρέπει αυτοί που κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Ναι, αλλά εγώ δεν σας ρώτησα για το πολιτικό πλαίσιο, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ρώτησα για την εφαρμογή αυτού του πράγματος. Αύξηση των φόρων. Η αύξηση των φόρων δεν ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, ήταν πολιτική αναγκαιότητα. Λόγω της συμφωνίας και των αναγκών να κλείσει αξιολόγηση. Όχι, όχι κύριε Αλεξιάδη, δεν σας επέβαλαν οι δανειστές πώς θα φέρετε σε, και θα φέρετε σε μια ισορροπία τα έσοδα-έξοδα εδώ της χώρας. Δηλαδή ήταν επιλογή της δικής, του δικού σας κυβερνητικού σχεδίου το από να κάνετε αύξηση φόρων και να βάλετε και έμεσους φόρους. Από ποιο στοιχείο προκύπτει αυτό? Από το στοιχείο στο ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται και όλη και αυτή η κριτική και το σχόλιο που γίνεται απ' έξω είναι ουσιαστικά, αν δεχτούμε και αν βάλουμε κάτω τις δηλώσεις που έχουμε ακούσει, ότι ήταν δική σας επιλογή. Μη ακόμη συγχωρείτε. Και ο Σόιμπλε είπε στο προηγούμενο διάστημα, Χρήστο αν θέλεις άφησε με να ολοκληρώσω, στο προηγούμενο διάστημα είπε ότι είναι οικονομική ανοησία η αύξηση των φόρων. Βέβαια προσέθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή για έσοδα. Ναι, αν οικονομική ανοησία. Με συγχωρείτε, να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Όπως ξέρετε πολύ καλά, κάναμε μια συμφωνία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που αυτή η συμφωνία προέβλεπε συγκεκριμένα βήματα, χρονοδιαγράμματα, καταστάσεις, αξιολόγηση κλπ. Με βάση αυτή τη συμφωνία έπρεπε να εμφανίσουμε μέτρα για συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ που θα μας έφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ξεκίνησε ένας διάλογος από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο ως προς το τι μέτρα ήταν να νομοθετήσουμε τώρα. Αυτά εδώ τα μέτρα δεν έχουν ληφθεί μονομερώς από την ελληνική κυβέρνηση. Έχουν ληφθεί σε διάλογο με τους θεσμούς. Ως προς το αν θα είναι το Α ή το Β. Οι θεσμοί τα δέχτηκαν. Εσείς όμως τα προτείνατε, κύριε Αλεξιάδη, ή δεν το έχω καταλάβει σωστά μαζί με πάρα πολύ κόσμο. Γιατί δεν θέλετε να πω την απάντησή μου και θα την απαντήσω. Βεβαίως τη θέλω. Απλά να κάνω και την ερώτηση, ναι. Ναι, κάνατε την ερώτηση, αλλά αν δεν απαντήσετε την προηγούμενη και ξανακάνετε τη δεύτερη, θα μείνουν όλες αναπάντητες. Ήτανε follow-up. Σωστό. Ναι. Αυτό λοιπόν που κάναμε σαν κυβέρνηση είναι μετά από διάλογο και διαπραγμάτευση με τους θεσμούς να καταλήξουμε σε αυτά τα φορολογικά μέτρα. Και εγώ δεν θα καθίσω να αντιπαρατεθώ ή να σχολιάσω οποιασδήποτε δηλώσεις ξένου εκπροσώπου ή άλλου υπουργού οικονομικών. Δεν είναι και ευγενικό, δεν είναι και σκόπιμο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταλήξαμε μέσα από μια διαπραγμάτευση. Δεν αποφασίσαμε μονομερώς ότι θα κάνουμε το Α, το Β, το Γ. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπήρχαν και άλλες προτάσεις με άλλη κατεύθυνση, οι οποίες κάποιες δεν γίνανε δεκτές από την αρχή ή κάποιες τροποποιηθήκανε. Άρα δεν μπορεί να έρχεται τώρα κάποιος και να λέει γιατί η Ελλάδα νομοθέτησε αυτό. Η Ελλάδα νομοθετεί μέσα από μια συγκεκριμένη. Να δούμε την εφαρμογή. Κύριε Αλεξιάδη, εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία συζητάμε θα έχουν απόδοση? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κοινωνία, σε αυτό που ζούμε και αυτά που παρακολουθούμε, εχθές που ήταν πλήθος κόσμου στη Θεσσαλονίκη για μια σακούλα τρόφιμα, έχει έρθει σε τέτοια δυσχέρεια ο κόσμος, θα κατορθώσει να είναι συνεπής και να αντιμετωπίσει και τους νέους φόρους που από χθες, πρώτη του μήνα, τους βλέπει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα τους αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του και στο κάθε βήμα της ζωής του? Εγώ δεν είμαι ευτυχής για τη φορολογική πολιτική που είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθούμε, ούτε νομίζω κανένας. Το είπα και το έχω πει και μέσα στη Βουλή. Αλλά μέχρι να κατατεθεί ένα διαφορετικό πολιτικό αφήγημα και μία πρόταση για το τι έπρεπε να κάνουμε, αυτό σας είπα και προηγουμένως, δεν μπορούμε παρά να εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική. Διότι σκεφτείτε αν τη σημερινή μέρα συζητούσαμε και δεν είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, δεν είχαν κλείσει αυτά τα θέματα. Δεν μιλούσαμε ότι έρχεται η δόση. Δηλαδή, σκεφτείτε να ήμασταν σε ένα άλλο σημείο. Άρα, οποιοδήποτε κάνει κριτική στην κυβέρνηση, και καλά κάνει και κάνει κριτική, γι' αυτό είναι η πολιτική, θα πρέπει κάποια στιγμή να καταθέσει και το δικό του διαφορετικό πολιτικό αφήγημα. Τι έπρεπε να κάνουμε. Ναι, κύριε Τρίμη, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Θέλω να προσθέσω στη συζήτηση ορισμένα στοιχεία πολύ απλά και στα γρήγορα. Το δούνου του ο κύριος Σόιμπλε και οι θεσμοί τι θέλανε? Θέλανε να εξασφαλίσουν αυτά τα ποσά των 5,4 δισεκατομμυρίων ως το δυνατόν πιο γρήγορα, κόβοντας δαπάνες του κράτους, δηλαδή μισθούς και συντάξεις. Η κυβέρνηση είπε δεν θα κόψω έως ελάχιστα τις κύριες, δεν θα διώξω κόσμο από το δημόσιο, δεν θα κλείσω την ΕΡΤ παραδείγματος χάρη ξανά και θα βάλω φόρους με μεγάλη διασπορά. Αλλά με φόρους που κανείς πρέπει να πιστεύει ότι η θυσία του θα πιάσει τόπο. Άρα πάμε στο δεύτερο σκέλος. Ωραία, να μαζέψουμε τους φόρους, αν τους μαζέψουμε, κατά αναλογία που δεν μπορούν και οι τράπεζες να μαζέψουν τα κόκκινα δάνεια. Το ίδιο ποσοστό είναι. Αυτοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους είναι το ίδιο ποσοστό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και στις τράπεζες λίγο πολύ. Άρα υπάρχει θέμα εσωτερικής ζήτησης, δηλαδή αύξηση πόρων,
στην οικονομία και αυτό θα είναι το δεύτερο σκέλος που περιμένω εγώ το Σεπτέμβρη με, με τις συλλογικές συμβάσεις, τους μισθούς και φυσικά να λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αλεξιάδη, προχωρώντας λίγο την κουβέντα και επανερχόμενη, Άκη, αν θέλεις και εσύ να συμβάλεις στο κομμάτι του πλαστικού χρήματος. Για την εφαρμογή πάντως δεν έχει απαντήσει και για τις λίστες. Αλεξιάδη. Περιμένουμε υπομονή την απάντηση του κύριου Αλεξιάδη απαντήσω, για την εφαρμογή, για το αν αυτή η εφαρμογή σηματοδοτήσει άλλα μέτρα και για τις λίστες φοροφυγάδων που είναι και επίκαιρο. Επανέλθουμε, Χρήστο, στο προπροηγούμενο ερώτημά σου. Να σας απαντήσω στο θέμα των λιστών για να μην μείνει αυτό το θέμα, ότι δεν απαντούμε. Στο θέμα των λιστών έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με τη μεγαλύτερη που να προχωρήσουν και οι παλιές λίστες και η λίστα Μπόγιανς, mm-hmm. και έχει και εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Έχουμε μεγάλες βεβαιώσεις φόρων και στα στοιχεία που κατέθεσα στην ομιλία μου στη Βουλή κατέθεσα συγκεκριμένα στοιχεία για το τι πρόκειται να γίνει. Και επίσης θα καταθέσουμε καινούργια στοιχεία σε μια επίκαιρη επερώτηση που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία για το θέμα των ελέγχων. Σε σχέση όμως γενικώς με το θέμα του τι έπρεπε να γίνει στα φορολογικά, το ξαναλέω, πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει η συζήτηση. Αν όχι αυτά τα μέτρα, ποια άλλα μέτρα αύξησης φορολογίας, και εκεί να ακούσουμε επιτέλους μια πρόταση. Και όπως υπόθηκε σωστά και τον κύριο Τρίμη πριν, πρέπει αυτοί οι οποίοι μιλούν συνεχώς για μείωση δαπανών, για μείωση δαπανών, να μας πούνε ποιες δαπάνες εννοούν. Διότι αν πίσω από τις δαπάνες κρύβονται ανθρώπινες τραγωδίες, πρέπει να γίνει σαφές αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι μεταξύ δύο κακών η κυβέρνηση με δυσκολίες, με διαπραγμάτευση, επέλεξε το μικρότερο κακό, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Σε σχέση με το πλαστικό χρήμα που. Λοιπόν, πάμε λίγο, Νίκο, Μάριο, να το προχωρήσουμε. Θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα για τις προμήθειες, Νίκο. Διότι λέμε τώρα, Μάριο, ότι θα βάλουμε στη ζωή όλων το πλαστικό χρήμα. Αλλά από την άλλη, όμως, όταν υποχρεώνεις τον άλλο να κάνει και όλες τις συναλλαγές, και πολύ σωστά ενδεχομένως το πράττει η λογική αυτή και αυτό που μας αναλύει ο κ. Αλεξιάδης, ότι θα βοηθήσει και στη φοροδιαφυγή και όλα αυτά. Αλλά τι θα γίνει και με τις προμήθειες, κύριε Υπουργέ, των τραπεζών. Αυτό που ρωτάς, Μάριο, να πούμε ότι θα είναι υποχρεωτικό το μηχανάκι στις καινούργιες επιχειρήσεις από τον ερχόμενο μήνα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, θα υπάρχει μια σειρά στο νομοσχέδιο, το οποίο δεν μπορώ να το εξαγγείλω εγώ, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Θα υπάρχει μια σειρά από κίνητρα και μια σειρά από υποχρεωτικές διατάξεις, διότι πρέπει όλοι να αποφασίσουμε, να προχωρήσουμε και να επεκτείνουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και τα δημόσια έσοδα. Σε ό,τι αφορά όμως τα θέματα των προμηθειών και γενικά του κόστους των, αυτών των μηχανισμών, των λεγόμενων POS, σίγουρα πρέπει οι τράπεζες να προχωρήσουν και περισσότερα βήματα από αυτά που έχουν ήδη κάνει. Να σας θυμίσω ότι πριν από 5-6 μήνες μιλούσαμε για προμήθειες της τάξης του 2,5%, ενώ τώρα ακούω για φορείς που κλείνουν συμφωνίες με τράπεζες σε συλλογικό επίπεδο με 0,6-0,8%, και είναι ικανοποιητικό αυτό. Πρέπει να μειωθούν και άλλο οι προμήθειες και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και εμείς σαν Υπουργείο Οικονομικών και οι τράπεζες, ότι πρέπει να γίνει το μέγιστο δυνατό για να πετύχουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτό όμως δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Εγώ ως μέλος της κυβέρνησης πιέζω όσο μπορώ περισσότερο για να μειωθεί αυτή η ιστορία με τις προμήθειες. Ο ΕΝΦΙ από πότε θα αρχίσει να πληρώνεται, κύριε Υπουργέ? Δεν σας άκουσα. Ο ΕΝΦΙ από πότε θα αρχίσει να πληρώνεται και σε πόσες δόσεις? Πρέπει να γίνει καθάρις πρώτα. Κοιτάξτε, περιμένουμε να τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις και κάνω έκκληση φορολογούμενους να προστρέξουν και να δεν θα πάμε πουθενά, δεν έχει μιλήσει ο Άκης Αθανασόπουλος ακόμη, σας το λέω. Όποιος είναι ευγενής εδώ δεν μιλάει. Να υποβάλουν τις φορολογικές εκδηλώσεις, οι οποίες λήγουν 30 Ιουνίου. Είδαμε ότι αυτές τις μέρες έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων. Φτάσαμε χθες σε αριθμό ρεκόρ 86.000 φορολογικές δηλώσεις σε μία μέρα. Έχει φτάσει περίπου 35% των δηλώσεων. Κάνω έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους να μην το αφήσουν τελευταία στιγμή. Λίγη 36, κάνουμε έκκληση και στους φορείς των λογιστών και των φοροτεχνών που σηκώνουν αυτό το βάρος. Θέλουμε να τελειώσουν νωρίς οι δηλώσεις της φορολογίας εισοδήματος. Θα δοθεί παράταση, κύριε Αλεξιάδη? Όχι, δεν υπάρχει σχεδιασμός για παράταση, διότι πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία που το 2015 μας πήγε μέχρι τον Οκτώβριο και μέχρι τελευταία στιγμή. Πρέπει να τελειώσουν νωρίς οι φορολογικές δηλώσεις, πρέπει να τελειώσουν νωρίς η εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που θα ακολουθήσει μετά. Και όσο πιο νωρίς τελειώσουμε τις δηλώσεις, τόσο πιο πολλές δόσεις θα έχουμε για τον ΕΝΦΙΑ, γιατί είναι μηνιαίες οι δόσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Μια που μιλάτε για δόσεις, κύριε Υπουργέ, με τη ρύθμιση των 100 δόσεων, τι γίνεται? Διότι εκφράζουν πάρα πολύ παράπονα ότι με τη νέα αυστηροποίηση πετάγονται έξω άνθρωποι που θέλουν να είναι συνεπείς.
Έχουν απόλυτα δίκιο οι φορολογούμενοι και κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται και μας κάνουν παράπονα και μας λένε εμείς θέλαμε να είμαστε συνεπείς, αλλά επειδή ένας πελάτης μας δεν μπορεί να μας πληρώσει υποχρεώσεις του, επειδή έχει προβλήματα με το δημόσιο ή με την τράπεζα ή με κάποιον άλλον πελάτη του, δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Προσπαθούμε για το καλύτερο, δυστυχώς το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο πλέον. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε όσες περιπτώσεις οι πολίτες για διάφορους λόγους, λόγω προβλημάτων σε τράπεζα κτλ. Έχουν βγει εκτός των 100 δόσεων, να συνεννοηθούν με τους λογιστές τους και με τις εφορίες τους, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχουν βγει από τις 100 δόσεις, απλά δεν έχει γίνει σωστός χειρισμός σε κάποια διαδικαστικά θέματα. Οι 100 δόσεις όμως τελειώσανε, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάμε σε μια πληρωμή των υποχρεώσεών μας. Δεν μπορούμε να συσσωρεύουμε χρέη και αυτά τα χρέη. Συσσωρεύονται υποχρεώσεις όμως, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε. Καταλαβαίνω. Τι να πρωτοπρολάβει κάποιος. Επειδή βλέπω τελευταία κάποιοι να ρίχνουν κανόνια στην αγορά και να αφήνουν απλήρωτους εργαζόμενους χρέη στο δημόσιο κτλ. Δεν θα αφήσουμε τους μόνιμους μπαταξίδες, αυτούς που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις στο δημόσιο. Ο διαχωρισμός πώς θα γίνει. Κάποια στιγμή να έχουν τα χρέη τους στην Ελλάδα και τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Το έχετε ξαναπεί αυτό και σωστά το λέτε. Ο Άκης Αθανασόπουλος, λίγο να μπει στη συζήτηση. Χρήστο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι πολύ άσχημα, τον έχω δίπλα μου. Είναι που τον ζητάμε κάθε μέρα να είναι κοντά μας και δεν έχουμε καταφέρει. Και σήμερα είναι εδώ και δεν έχει μιλήσει καθόλου. Λοιπόν, Άκη, να πάμε λίγο στα. Αλλά μην προτρέχετε για να αισθάνεστε άσχημα. Ας ζητήσουμε μια παράταση του δορυφορικού που είναι γι' αυτό σημαντικό θέμα. Καλά, αυτά εντάξει είναι μεταξύ μας με το κοντρόλ. Για να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Πάμε λίγο στα αδήλωτα εισοδήματα, λίγο να μας δώσεις το τι συμβαίνει και το τι προτείνουν για να μας απαντήσει ο κύριος Αλεξιάδης. Ναι, λοιπόν, θέλω και εγώ κύριε Υπουργέ 2-3 ερωτήματα. Mm-hmm. Ας ξεκινήσω από τα αδήλωτα εισοδήματα. Ξέρω ότι το Υπουργείο ετοιμάζει ένα από τα 3 νομοσχέδια που θα φέρετε στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες. Ξέρω ότι θα είναι για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων. Κεφαλαίων τα οποία έχουν Έλληνες πολίτες είτε εντός της χώρας, κάπου κρυμμένα, είτε εκτός της χώρας. Η εθελοντική αποκάλυψη αυτών των κεφαλαίων θέτει 3 ερωτήματα. Και μάλλον υπάρχουν 3 σημεία στα οποία το ενδιαφέρον εστιάζεται. Πρώτον, εάν έχει καταλήξει η κυβέρνηση στον τελικό συντελεστή, τον εφάπαξ συντελεστή με τον οποίο θα φορολογηθούν αυτά τα κεφάλαια. Επειδή έχουν ακουστεί πολλά για το αν ο συντελεστής αυτός είναι μεγάλος, ότι αυτό θα είναι αντικίνητρο, ενώ εάν είναι πολύ μικρός θα θεωρηθεί χαριστικός. Αν έχουμε καταλήξει κάπου. Δεύτερον, εάν η ρύθμιση αυτή θα είναι σε εφαρμογή για 1, 2, 3 χρόνια ή παραπάνω, αν θα είναι για πάντα ανοιχτή αυτή η ρύθμιση. Και το τρίτο, εάν τα κεφάλαια αυτά που θα αποκαλύψει κάποιος θα εξαιρούνται από τα capital controls. Κύριε Υπουργέ. Θα σας απαντήσω σε ένα-ένα. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο αυτό, κινούμαστε ανάμεσα σε 2 όρια. Το ένα όριο είναι το να μην πάμε σε μια διαδικασία αμνίστευσης, δηλαδή να μην είναι κάτι το οποίο θα αναπαράγει τη λογική της διαρκούς αμνίστευσης και ότι ήρθε μια ρύθμιση. Αφήσαμε κάποιους να νομοποιήσουν τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριό τους και άλλα πράγματα και θα το ξαναπούμε για χρόνια. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Στιγμή να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα ότι έχουμε μια σοβαρή φορολογική διοίκηση που δεν θα επιτρέπει τέτοια φαινόμενα. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία, το έχουν ακούσει πολλές φορές οι πολίτες, αλλά σε συνδυασμό με το περιουσιολόγιο και τις νέες ελεγκτικές επαληθεύσεις και διασταυρώσεις που κάνουμε, τελειώνει πλέον αυτή η ιστορία. Άρα το ένα όριο είναι να μην είναι διαδικασία αμνίστευσης. Το άλλο όριο είναι να δίνει κάποια κίνητρα ώστε να μπορούν να έρθουν και να δηλώσουν αυτά τα ακίνητα. Μεταξύ αυτών των 2 ορίων θα κινηθούμε. Αμνίστευση τη μια, κίνητρα από την άλλη. Mm. Τα κίνητρα δεν μπορεί να είναι βεβαίως, είπαμε, στο να φτάνουν στην αμνίστευση. Μια αυτά τεχνική τα οποία, ερώτηση. Αυτά τα οποία σίγουρα θα πρέπει, σίγουρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι αυτή εδώ η διαδικασία είναι μια διαδικασία που τελειώνει. Θα είναι για κάποιο διάστημα, φαντάζομαι για κάποιους μήνες και τελειώνει. Δεν θα είναι μια διαδικασία ετών. Διότι θα πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία. Έχουμε πολλούς ελέγχους σε εξέλιξη και θα προχωρήσουμε σε αυτούς τους ελέγχους και θα τελειώσει αυτό το θέμα. Κύριε Αλεξιάδη, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα αδήλωτα. Να τελειώσω όμως το προηγούμενο. Εάν θα υπαχθούν ή όχι στα capital controls τα χρήματα αυτά, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Είναι αρμοδιότητα άλλου υπουργού. Αυτό θα εξεταστεί και θα το δούμε αμέσως μετά. Μάλιστα. Δηλαδή, μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι θα είναι ανοιχτή η ρύθμιση. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή οριστικοποιείται στις τελευταίες λεπτομέρειες που κάνουμε στο νομοσχέδιο. Ένα τελευταίο. Εκτίμηση ωφέλους έχετε για τα χρήματα αυτά.
Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα έρθουν τόσα εκατομμύρια ή τόσα δισεκατομμύρια, με την έννοια ότι δεν έχει γίνει ποτέ καταγραφή των χρημάτων που είναι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ή καλώς. Στο εσωτερικό, και δεν ξέρουμε και πόσα από αυτά θα υπαχθούν. Είναι μόνο αυτό που θέλω να ρωτήσω. Πάει, είναι και τα λεγόμενα χρήματα που είναι στα στρώματα, αυτά που έχουν φύγει και αυτή τη στιγμή τα αναζητούν οι τράπεζες για να έτσι συμπληρώσουν το παζλ, για να συνεχίσουμε. Συζητάμε για εμπιστοσύνη στις τράπεζες, τη ρευστότητα και όλα αυτά. Κύριε Αλεξιάδη, και αυτά τα χρήματα εννοούμε. Ναι. Είναι όλα τα χρήματα τα οποία δεν προέρχονται από φορολογημένα εισοδήματα. Είναι δηλαδή τα χρήματα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τις φορολογικές δηλώσεις. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή κάνουμε ελέγχους και ελέγχουμε είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό αυτά τα πράγματα. Και μια και είπα για ελέγχους, πρέπει να καταλάβουν όλοι, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν χρήματα στο εξωτερικό, ναι, ότι μέσα από την καινούργια σύμβαση, τη FATCA, που ήδη λειτουργεί και θα λειτουργήσει και θα έχουμε πάρα πολύ πληροφόρηση, με την ενσωμάτωση οδηγιών που κάναμε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, με τις διμερείς συμβάσεις που έχουμε με πάρα πολλές χώρες, με τις λίστες που έρχονται διαρκώς, πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι σε μια ζαριά παίζουν αυτά τα χρήματα που έχουν στο εξωτερικό και πιθανά και ποινικές κυρώσεις. Διότι εάν εντοπιστούν και ξεκινήσει η διαδικασία, δεν έχει νόημα μετά να τους αφήσουμε να υπάρχουν στη ρύθμιση. Ας τρέξουν λοιπόν μόλις ξεκινήσει να λύσουν αυτή την εκκρεμότητα, διότι οι έλεγχοι όσο περνάει ο καιρός και γίνονται πολύ πιο σοβαροί και περισσότεροι. Πάντως και εσείς ως Υπουργείο έχετε κάποιες εκκρεμότητες, κύριε Αλεξιάδη. Δεν ξέρω αν είναι της αρμοδιότητάς σας αποκλειστικά το περιουσιολόγιο, το ακούμε και δεν το είδαμε ακόμα. Και η καθολική, η κάθετη διασύνδεση ηλεκτρονική κάθε οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν τον τόπο. Από τους συναδέλφους που ασχολούνται με το οικονομικό ρεπορτάζ, τον Άκη τον Αθανασόπουλο, τον Νίκο τον Γουριλάκη, τους εκπροσώπους των φορέων, τα ακούμε καθημερινά. Γιατί αυτή η χώρα δεν μπόρεσε με το πάτημα ενός κουμπιού να έχει τη συνολική εικόνα της δραστηριότητας για το ΦΠΑ, για τα εισοδήματα, για τα πάντα. Έχουμε καθυστερήσει σίγουρα σε αρκετά ζητήματα και έχουμε ευθύνες για αυτά τα θέματα και έπρεπε να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα. Πάρτε όμως υπόψη ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού και του υπηρεσιακού προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και πρόσφατα ήταν δεσμευμένο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και πολλές φορές δεν μπορούσαμε ούτε ανάσα να πάρουμε ή δεν μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα περισσότερο. Έκλεισε αυτή η διαδικασία τώρα και μπορούμε να πάμε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στην υλοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία θα μας δώσουν πολύτιμα ελεγκτικά εργαλεία. Για παράδειγμα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθεί η τουριστική περίοδο φέτος και αυτή η αύξηση των φόρων να καταλήξει στην τσέπη κάποιων επιτίδιων. Σε αυτό λοιπόν θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας με ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, όπως και το καλοκαίρι του 2015 και το καλοκαίρι του 2016, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουμε τα περισσότερα έσοδα. Δεν είμαστε ευτυχείς και ικανοποιημένοι, διότι είναι ένας διαρκής αγώνας, μια ασυσήφια προσπάθεια, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα το πετύχουμε. Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, ο κύριο Τρίμης. Νίκο μου, μισό λεπτό, σε παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό. Ναι. Νίκο, συγχώρεσέ με, έχω μια απορία. Οι offshore που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα πληρώνουν έμφυα ή δεν δηλώνουν ε9 και άρα δεν πληρώνουν? Όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα δηλώνονται, όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα δηλώνονται και όλοι πρέπει να πληρώσουν τους σχετικούς φόρους. Ο έμφυα άλλωστε έχει δύο φορολογίες, ο ένας είναι η φορολογία ανά ακίνητο και ο άλλος είναι η φορολογία και συμπληρωματικό φόρο. Εκεί υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία τα εξετάζουμε. Αλλά ο έμφυα είναι ένας φόρος που παρά τα προβλήματά του έχει αρκετά καλή σφαξιμότητα. Μάλιστα. Δηλώνονται σε ε9 από τις offshore οι περιουσίες τους στην Ελλάδα? Δηλώνονται. Βεβαίως υπάρχει εκεί μια μεγάλη συζήτηση ως προς το τι είναι offshore. Διότι αυτό θέλει μια συζήτηση να το αναλύσουμε. Δεν είναι ακριβής η έννοια offshore και το ποιες εταιρείες έχουν ποια ακίνητα κτλ. Είναι ένα πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, το αντιμετωπίζουμε. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Και διπλά και τριπλά, μισό λεπτό Νίκο, διότι μας είχατε πολλούς εδώ να μας αντιμετωπίσετε. Είμαστε 3, 4, 5. Αλλά παρόλα αυτά. Και στον Νίκο οφείλουμε όμως μια τελευταία ερώτηση. Να μας πει για τα τελική κυκλοφορία. Έλα, Νίκο, κάτι τελευταίο. Έλα, εσύ θα το ολοκληρώσεις, ρε παιδί μου. Νίκος Γριλάκης, μια τελευταία ερώτηση. Τελικά, κύριε Υπουργέ, του χρόνου θα πληρώσουν όλοι μισά τέλη κυκλοφορίας, αλλά αυξημένη τη βενζίνη? Κοιτάξτε, έχει γίνει μια τεράστια παρανόηση από μια ομάδα εργασίας που έχουμε στο Υπουργείο Οικονομικών και πολύ καλά κάνουμε από τώρα και εξετάζουμε τι θα γίνει για το 2017. Δεν υπάρχει απόφαση για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν σενάρια που εξετάζουμε, διότι έχουμε 1.600.000 οχήματα, ένα τρομερό νούμερο, που δεν παίρνουν τέλη κυκλοφορίας. 900.000 περίπου έχουν καταθέσει τις πινακίδες και περίπου 600.000 κυκλοφορούν με πινακίδες χωρίς να έχουν πληρώσει.
Πρέπει να κάνουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Η μια λύση είναι να πάμε στη συνταγή του παρελθόντος, δηλαδή να αναπαράγουμε το πρόβλημα. Εμείς θα βρούμε σίγουρα λύση στο πρόβλημα. Δεν θα είναι αυτή που είπαμε? Είναι μία από τις σενάρια που εξετάζει η αρμόδια ομάδα εργασίας. Το αν θα είναι αυτό το σενάριο, κάτι άλλο ή μια τρίτη λύση, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε και θα ενημερωθούν όλοι οι πολίτες. Σε καμιά περίπτωση δεν θα επιβαρύνουμε τους πολίτες περισσότερο. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε το Δεκέμβριο του 2015, που καταφέραμε 100.000 περίπου αυτοκίνητα να μπουν περισσότερα από το 2014 και να πάρουν πινακίδες κυκλοφορίας στο σύστημα και να εισπράξουμε και 8 εκατομμύρια τέλη κυκλοφορίας επιπλέον, χωρίς να είναι υποχρέωσή μας από τη συμφωνία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.